Στον γιατρό Αβραάμ Ηλία, είναι ο διευθυντής της παιδιατρικής του Μακαρίου. Γιατρέ, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έχουμε αύξηση περιστατικών κοκκίτη σε παιδιά. Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μία αύξηση, θα έλεγα. Ναι, των περιστατικών έχουμε νοσηλεύσει 4 περιστατικά με κοκκίτη. Το ένα μάλιστα ήταν και θανατηφόρο δυστυχώς. Και νοσηλεύουμε και χθες, από χθες, ένα βρέφος 1,5 μηνών και αυτό με κοκκίδι. Πώς νοσεί ένα παιδί από αυτή την ασθένεια? Αυτή η νόσος του κοκκίδι είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική νόσος που μεταφέρεται ο παθογόνος μικροοργανισμός από το περιβάλλον του παιδιού, κυρίως από το στενό οικογενειακό του περιβάλλον, με αποτέλεσμα να νοσεί. Είναι όπως μεταδίδεται ο ιός της γρίφης με τα σταγονίδια του αναπνευστικού. Πολύ εύκολα μπορεί να μεταδοθεί στο βρέφος και στο μεγαλύτερο παιδί το μικρόβιο αυτό. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι έως ότου δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον κοκκίδι, η ειδική θεραπεία είναι η πρόληψη, και η πρόληψη είναι το εμβόλιο. Πρέπει να γίνεται εμβόλιο σε όλα τα παιδιά από την ηλικία των 2 μηνών. Ξεκινάμε 2, 4 και 6 μηνών το βασικό εμβολιασμό και γίνονται οι επαναληπτικές δόσεις 18 μηνών και 4 με 6 χρονών. Και στη συνέχεια γίνεται επίσης οι αναμνηστικές δόσεις. Το μικρά τα νεογνά, τα οποία είναι ευάλωτα στον κοκκίδι και μπορεί να νοσήσουν λόγω της μετάδοσης από τον, κυρίως από τη μητέρα, συστήνουμε να γίνεται και στη μητέρα σε κάθε κύση, στην ηλικία κύση των 27 με 28 εβδομάδων, το εμβόλιο του κοκκίδι, για να, ούτως ώστε να είναι προστατευμένη η μητέρα, να μην μπορέσει το, να μεταδώσει. Το παιδάκι που νοσηλεύεται από χθες, πώς κόλλησε? Το παιδάκι δεν γνωρίζουμε. Θα πάρουμε έλεγχο από το άμεσο οικογενειακό του περιβάλλον, γιατί το πιθανότερο σενάριο είναι να κολλήσει από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον. Ήδη θα υποβάλουμε το περιβάλλον σε έλεγχο για να δούμε από πού κόλλησε. Συνήθως είναι από το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον που κολλά. Είναι κάτι το οποίο παρατηρείται διεθνώς. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξημένα περιστατικά κοκκίδι τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη. Να πούμε ότι ο κοκκίδις είναι ένα συχνό νόσημα. Συνήθως νοσούν κάθε χρόνο γύρω στα 24 εκατομμύρια άνθρωποι από κοκκίδι, ενώ έχουμε πέρα των 150.000 θανάτων κάθε χρόνο από κοκκίδι, κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες που δεν έχουν το εμβόλιο. Στις αναπτυγμένες χώρες όμως, ο κοκκίδις μπορεί να προκαλέσει επανεμφάνιση τον τελευταίο καιρό. Και αυτό έχει αποδοθεί κυρίως στο ότι το εμβόλιο να μην είναι τόσο αποτελεσματικό και να μην προκαλεί παρατεταμένη αντισωματική απάντηση, με αποτέλεσμα να πέφτει την παράδοση του χρόνου η προστασία του εμβολίου αυτού για τον κοκκίδι. Και ο άλλος λόγος είναι το αντιεμβολιαστικό κίνημα, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μια ραγδαία επέκταση και τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, με αποτέλεσμα ξεχασμένα νοσήματα τα οποία οι ανεπτυγμένες χώρες είχαν θέσει στο περιθώριο, όπως είναι η λαρά, η ερυθρά, όπως είναι ο κοκκίδης και πολλά άλλα νοσήματα, να κάνουν την εμφάνιση τους. Γιατρέ, από τη στιγμή που μας είπατε είναι θανατηφόρο, το ότι το φάρμακο σε εισαγωγικά είναι το εμβόλιο, άρα έχει να κάνει με την πρόληψη. Τώρα όμως που κόλλησε ένα παιδάκι ή αν κόλλησουν κι άλλα, ποια είναι η θεραπεία, πώς τα διαχειριζόμαστε αυτά τα περιστατικά? Ναι, το κοκκίδις διαρκεί, έχει 3 στάδια και διαρκεί περίπου μέχρι και 8 εβδομάδες. Μπορεί να πάει 2 μήνες το στάδιο. Μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές ο κοκκίδις. Οι κυριότερες επιπλοκές είναι από το αναπνευστικό, είναι η πνευμονία. Μπορεί να κάνει αυτοκεντρικό νευρικό σύστημα, μπορεί να κάνει σπασμούς, εγκεφαλοπάθεια, εγκεφαλική αιμορραγία και σπανιότερες άλλες επιπλοκές, οι οποίες μπορεί να είναι και θανατηφόρες. Αυτή τη στιγμή το παιδάκι είναι σε καλή κατάσταση, δεν χρειάζεται να παίρνει ούτε οξυγόνο. Εάν επιδεινωθεί ή αν κάνει πνευμονία, μπορεί να πάρει
και αντιβιωτικά. Συνήθως δεν χάνουμε παιδιά από κοκκίνη. Είναι το μοναδικό παιδί που χάσαμε, δυστυχώς ήταν το πρόωρο. Αυτό, αυτό το παιδάκι τώρα ήταν εμβολιασμένο, η μητέρα του είχε βάλει το εμβόλιο γιατρέ ή τίποτα από αυτά δεν είχε γίνει? Το παιδάκι αυτό δεν πρόλαβε να κάνει το ίδιο το εμβόλιο, γιατί ο βασικός εμβολιασμός ξεκινάει από την ηλικία των 2 μηνών. Για να κάνει αντισώματα χρειάζονται τουλάχιστον οι 3 δόσεις. Εννοώ αυτό, εγώ αναφέρομαι στο παιδάκι που νοσηλεύεται από χθες. Ναι, αυτό είναι 1,5 μηνών, το οποίο δεν πρόλαβε να κάνει τον βασικό εμβολιασμό και ούτε και η μητέρα έκανε εμβόλιο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ούτως ώστε αν σε περίπτωση που είναι η μητέρα η οποία νόσησε, να μειώσει τις πιθανότητες να μεταφέρει τον κοκκίδι στο βρέφος. Άρα τώρα για να περάσει αυτή η νόσος από το παιδάκι, θα το παρακολουθούμε και πώς θα γίνει? Ακολουθεί κάποια συγκεκριμένη θεραπεία? Ναι, η θεραπεία, σας λέω, είναι συμπτωματική. Δεν μπορούμε να κάνουμε... Α, εκδηλώνει παιδί... συμπτώματα, παρεμβαίνουμε και τα αντιμετωπίζουμε. Ακριβώς. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, ούτε υπάρχει πρόληψη. Αυτό το παιδάκι πήρε αντιβίωση, όπως πήρε και το άλλο το παιδάκι, αλλά η αντιβίωση δεν τροποποιεί την εξέλιξη της νόσου. Η αντιβίωση αυτό που κάνει είναι να μειώσει τη μεταδοτικότητα του βακτηριδίου αυτού σε άλλα άτομα. Συνεπώς, η θεραπεία είναι ανάλογα με τις επιπλοκές που παρουσιάζει το παιδί. Έχει και παιδιά, κυρίως οι μεγάλοι έφηβοι, οι οποίοι έχουν μόνο βήχα, παροξυσμικό βήχα, δεν παρουσιάζουν επιπλοκές. Ο κίνδυνος των επιπλοκών είναι στα μικρά παιδιά, κυρίως κάτω των 6 μηνών. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά και με αυτό το παιδάκι, γιατρέ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.